δύο δυσκολίες της προγραμματός. Ξέραμε πραγματικά τι θα αντιμετωπίσουμε. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, προερχόμαστε να συνεχίσουμε θετικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι τα δύο που βάλαμε στο πρώτο γήπεδο βοηθήσαμε το Πανετολικό. Το παιχνίδι του Πανετολικού. Είμαστε αποφασισμένοι όμως το δεύτερο γήπεδο να ξαναπούμε στο παιχνίδι, να καταφέρουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και νομίζω ότι στο σημείο που φάγαμε τον γκολ από κόρνερ ήταν καταδικαστικό για μας. Ωστόσο, πανέσαμε το παιχνίδι, παίξαμε ανοιχτά, είχαμε να παίξουμε ανοιχτά. Είμαστε στη δεύτερη θέση. Θέλουμε να δικαιολογήσουμε τη θέση μας. Χάθηκε τίποτα. Το έχουμε για κάποια παιδιά ακόμα, χάθηκε μια μάχη. Και πιστεύω ότι είμαι θετικός και αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Για τον Πανετολικό θέλω να πιστεύω μέσα από την καρδιά μου. Να είναι και αυτός, να είναι μαζί μας. Και θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Που με δέχεται με τόσο χαρά. Αυτά. Σαχή, μια ερώτηση στην ίδια, εγώ δεν ασχολώ το κομμάτι σου, αν δεν ζήτημε και το τελικό αποτέλεσμα. Ρώτησε το δεύτερο, λίγο τα συναισθήματά σου την ώρα που αγώνα. Εντάξει, νομίζω ότι και εμείς είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Ειδικά στο πρώτο γύρο, όσο ήταν 0 το σκορ και μας παίζει ο Πανετολικός, βρήκαμε και τους χώρους. Πιστεύω ότι δεν τα καταφέραμε στην τελική προσπάθεια. Ο Πανετολικός ευτύχησε με τις δύο ευκαιρίες, με τα δύο ατομικά λάθη που κάναμε να βάλει κατευθείαν γκολ. Εντάξει, τώρα οδός φορά είναι. Ευτύχησε ο Πανετολικός να βάλει τις ευκαιρίες του γκολ και έτσι. Τα συναισθήματα, εντάξει. Πέρασε 4 υπέροχα χρόνια στην ομάδα, δεν τα ξεχνάω. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που συνεχίσε το παιχνίδι τα ξέχασα όλα. Προσπάθησα να τα ξεχάσω όλα. Okay. Ευχαριστώ πολύ.